Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά και είστε όλοι συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας, στην εκπομπή Infotainment. Για την επόμενη μία ώρα περίπου θα σας κρατήσω παρέα εγώ, είμαι η Τζοάννα Χριστοφόρου, για όσους δεν με ξέρετε, και θα συζητήσουμε και θα σχολιάσουμε πολλά θέματα από όλη την Ελλάδα, έτσι με αυτό το καθημερινό ειδησιογραφικό διπορικό που κάνουμε, αλλά και με θέματα εκτός συνόρων και κυρίως θα ασχοληθούμε με την Ουκρανία. Πάμε όμως να δούμε ποιο είναι το πρώτο μας θέμα για σήμερα, το οποίο ανήκει σε αποκλειστικό ρεπορτάζ της zoogla.gr και αφορά στην εξάρθρωση ενός οργανωμένου κυκλώματος, το οποίο εξαπατούσε το δημόσιο αλλά και επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου. Συγκεκριμένα στο κύκλωμα αυτό υπήρχαν δικηγόροι, δημοσιογράφοι, σύμβουλοι και επιχειρηματίες, οι οποίοι έτσι αποτελούσαν το αφάνγκατέ της οργάνωσης. Το κύκλωμα λοιπόν εξαρθρώθηκε μετά από μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής περισσότερες από 6 συλλήψεις. Πρόκειται για πρόσωπα υπεράνω πάσης υποψίας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του zoogla.gr, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί γνωστός δικηγόρος του Ηρακλείου, επιχειρηματίας και η σύζυγός του, ένας δημόσιος υπάλληλος, ένας επιχειρηματίας από τον Άγιο Νικόλαο και ένα ακόμη άτομο από την Μεσαρά. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να εμπλέκονται σε απάτες κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος του δημοσίου και ιδιωτών επιχειρηματιών του τουριστικού κλάδου. Όπως εκτιμάται, η ζημιά σε βάρος του ελληνικού δημοσίου ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε βάρος των ιδιωτών προσεγγίζει τα 14 εκατομμύρια ευρώ. Σύνολο 17 εκατομμύρια ευρώ, κυρίες και κύριοι. Ειδικότερα, σύμφωνα με πηγές, οι εμπλεκόμενοι σε συνεργασία με άλλα μέλη του κυκλώματος φέρονται από το 2010 να είχαν δημιουργήσει 5 εταιρείες φαντάσματα, οι οποίες απευθύνονταν σε υπερχρεωμένους επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου με μεγάλες οφειλές στο δημόσιο. Δεσμεύονταν λοιπόν ότι θα αποπληρώσουν οι ίδιοι τα χρέη τους, παίρνοντας ως αντάλλαγμα ποσοστό από τα κέρδη των επιχειρηματιών. Όπως προέκυψε όμως από την έρευνα, οι δράστες δεν αποπλήρωσαν ποτέ τα 3 περίπου εκατομμύρια ευρώ που χρωστούσαν οι επιχειρήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις έδωσαν πέτσινες επιταγές, ενώ ταυτόχρονα πήραν από τους επιχειρηματίες περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ από τα κέρδη τους. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ μας, η δράση της Σπύρας είχε τεθεί υπό τον βλέμμα των διοκτικών αρχών από το καλοκαίρι. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, μάλιστα, είχε συσταθεί ειδική ομάδα οργανωμένου εγκλήματος, η οποία στεγαζόταν στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Καταλυτικό ρόλο στην εξάρθρωση του κυκλώματος έπαιξε το θαυματουργό βαλιτσάκι της ΕΕΠ, καθώς οι συνομιλίες των μελών της οργάνωσης αφενός αποκάλυψαν τους εμπλεκόμενους, αφετέρου όμως έδειξαν και τον τρόπο δράσης. Στο zoogla.gr μπορείτε να δείτε αναλυτικό ρεπορτάζ για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε έτσι, το κύκλωμα, καθώς και ποια ήταν η ιεραρχία της δομής μέσα στην οργάνωση. Τώρα να πούμε εμείς ότι είναι μια προεκλογική εξάρθρωση ενός κυκλώματος, να το πούμε και να μην το πούμε. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Συνεχίζουμε τώρα και πάμε σε ένα άλλο θέμα έτσι που καίει έναν κλάδο της Ελλάδας και ειδικότερα τους φαρμακοποιούς. Το μεσημέρι σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου πραγματοποιεί έκτακτη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την αξιολόγηση της πορείας των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης με την Τρόικα, ενώ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων. Θέλουν να δουν έτσι ποιες είναι οι συζητήσεις της κυβέρνησης με την Τρόικα και αν η Τρόικα εμένει στην θέση της για την απελευθέρωση των μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναμένεται να λάβει τις τελικές του αποφάσεις σχετικά με την διάθεση των μη συνταγογραφουμένων φαρμάκων. Θα πάμε να δούμε τώρα ένα ρεπορτάζ το οποίο είναι από το κανάλι TRT και εκεί μίλησε ο πρόεδρος των φαρμακοποιών Λάρισας και δήλωσε ότι ο Υπουργός εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Πάμε να δούμε εκτενώς τις δηλώσεις του. Επιποδός πολέμου βρίσκονται οι φαρμακοποιοί που από τη μία επιμένουν ότι δεν πρέπει τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα να διατίθενται και από άλλα σημεία πώλησης και εκφράζουν ενστάσεις για την τιμή τους και από την άλλη διαφωνούν με τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας.
12.500 φαρμακεία στη χώρα είναι 100 φορές περισσότερα από τα σούπερ μάρκετ της χώρας. Άρα θέμα εξυπηρέτησης δεν υπάρχει. Δεύτερον, θέμα τιμής. Ψεύδεται ασύστολο ο Υπουργός όταν λέει ότι είναι 27% πιο ακριβά τα μη συνταγογραφούμενα από τα δικά μας, των υπολείπων χωρών της Ευρώπης. Αυτό είναι αναλυθές. Είμαστε 5 φορές πιο φτηνοί και αν για να το αποδείξουμε αυτό έχουμε 2 επιχειρήματα. Πρώτον, ότι δεν υπάρχουν ασπιρίνες στη χώρα καθόλου, γιατί όλες γίνονται εξαγωγή προς τη Γερμανία που τις παράγει. Άρα, εάν εκεί ήταν πιο φτηνά, δεν θα έπαιρναν τις δικές μας για να τις εξάγουν. Επειδή εδώ είναι πολύ πιο φτηνότερες, τις παίρνουν και τις πουλάνε εκεί ακριβότερα. Και δεύτερον, αφού ο Υπουργός διαπιστώνει ότι έχουμε 27% αύξηση των τιμών στα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, δεν έχει τίποτα άλλο παρά να μειώσει με μία απόφαση του τις τιμές. Γιατί το φάρμακο έχει λιανική τιμή κρατική. Δηλαδή δεν μπορείς να πουλήσεις λιγότερο ή περισσότερο. Άρα λοιπόν εδώ είναι η δυνατότητά του και μπορεί να την ασκήσει. Τα πειρά του κατά του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη έστρεψε σήμερα ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας, που με αφορμή αυτά τα ζητήματα δήλωσε ορθά κοφτά ότι ο Υπουργός εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μονοπωλιακών συγκροτημάτων. Δεν έχουμε κανέναν ενδιασμό ότι ο Υπουργός εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλιακών συγκροτημάτων της Ευρώπης. Να μην πούμε ότι κατά διαταγή και εντολή αυτονών ενδιαφέρεται. Διότι το Υπουργείο Υγείας αντιδράει και λέει δεν μπορεί τα φάρμακα να πάνε στο σούπερ μάρκετ γιατί θα έχουμε πολλές, μα πάρα πολλές παρενέργειες. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων λέει το ίδιο. Οι φαρμακοποιοί το ίδιο. Οι γιατροί το ίδιο. Όλοι οι καθηγητές όλων των φαρμακευτικών σχολών να λένε το ίδιο. Και ο κύριος Χατζηδάκης να λέει όχι, εγώ θα τα πάω στο σούπερ μάρκετ και δεν με ενδιαφέρει αν πεθάνουν, αν κάνουν κακή χρήση, αν κάνουν υπερκατανάλωση ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό τουλάχιστον είναι απαράδεκτο σε μια χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν τη δικιά μας να συμβαίνει. Στην κατάθεση αγωγής κατά του ΟΑΕ αναμένεται να προχωρήσει μέσα στην εβδομάδα το Ινστιτούτο Καταναλωτών, αφού σύμφωνα με τον πρόεδρο Γιώργο Λεχουρίτη είναι αδιανόητο να χρεώνονται οι πολίτες για υπηρεσίες που δεν του παρέχονται λόγω μη καταβολής των ασφαλιστικών τους εισφορών. Περισσότερες πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Εδώ και αρκετούς μήνες οι νομικοί σύμβουλοι του ΙΝΚΑ επεξεργάζονται μια συλλογική αγωγή η οποία θα κατατεθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών εναντίον του ΟΑΕ αλλά και εναντίον του ΕΟΠΗ. Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γιώργος Λεχουρίτης εξηγεί πως πολλοί επαγγελματίες χρεώνονται για υπηρεσίες που δεν του παρέχονται λόγω μη καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας και όχι μόνο καταβάλουν εισφορές και για τον κλάδο σύνταξης και για τον κλάδο ασθενείας. Όμως, όταν πάνε να θεωρήσουν το βιβλιάριο ασθενείας, δυστυχώς, εκβιαστικά ο ΟΑΕ τους απαντά ότι δεν μπορείτε να έχετε παροχή υγείας γιατί οφείλετε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή η λογική του ΟΑΕ είναι αντίθετη με την φιλοσοφία του ΙΝΚΑ, αλλά με την φιλοσοφία της καθημερινότητας. Είναι ένας εκβιασμός επί της ουσίας του ΟΑΕ απέναντι στους ασφαλισμένους λέγοντάς τους ότι αν δεν μου πληρώσετε το συνταξιοδοτικό τομέα δεν μπορείτε να πληρώσετε εννοείται και τον ασφαλιστικό τομέα άρα δεν σας παρέχω υγεία. Αυτό είναι παράνομο, καταχρηστικό και αυτό προσπαθούμε να προσβάλλουμε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Ο κ. Λεχουρίτης τονίζει πως ο τρόπος αυτός είναι μια σωστή υπερασπιστική γραμμή προς την πλευρά των εμπόρων και των ελεύθερων επαγγελματιών, διότι και αυτοί είναι καταναλωτές. Σημαίνει ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια που έχουν χρεωθεί και αδυνατούν βεβαίως να πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι τις ασφαλιστικές τους εισφορές, εμείς θα διεκδικήσουμε τη διαγραφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ασχέτως αν το έχουν καταβάλει ή όχι, όπου εκεί θα ζητήσουμε την ακύρωση των χρεώσεων, ιδιαίτερα στον τομέα του κλάδου υγείας. Το ΙΝΚΑ, έχοντας την δυνατότητα ως οργάνωση καταναλωτών να καταθέτει συλλογικές αγωγές, θα διεκδικήσει τη διαγραφή αυτών των ποσών, που σας πληροφορώ είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ. Ανεβαίνουμε τώρα στην Λαμία και σε μία πρόταση που
Έτσι αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Λαμίας να καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο της Λαμίας και η οποία εγκρίθηκε. Πρόκειται για νέες μειώσεις στα τιμολόγια του νερού, γιατί, λόγω της οικονομικής κρίσης, για όλες τις κατηγορίες των καταναλωτών, με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι καταναλωτές που είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ μπορούσαν από εχθές την Τρίτη να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στα γραφεία της ΔΕΗΑΛ και οι επόμενοι λογαριασμοί τους θα είναι μειωμένοι κατά 30%. Ωστόσο, ο διευθυντής της ΔΕΗΑΛ αναφέρει ότι δεν είναι προεκλογικά τερτύπια. Περισσότερες πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Τιμολόγια του νερού λόγω της οικονομικής κρίσης για όλες τις κατηγορίες των καταναλωτών με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες αποφάσισε το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο Λαμίας, εγκρίνοντας την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης. Οι καταναλωτές που είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ μπορούν από την Τρίτη να υποβάλουν την σχετική αίτηση στα γραφεία της ΔΕΗΑΛ και οι επόμενοι λογαριασμοί θα είναι μειωμένοι κατά 30%. Άτομα με αναπηρία, άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, μακροχρόνια, άνεργοι και τρίτεκνη που στο όνομά τους εκδίδεται λογαριασμός της ΔΕΙΑΛ θα έχουν στο εξής περαιτέρω μείωση από το 17% το 2013. Έκπτωση της τάξης του 7% θα έχουν και οι καταναλωτές που πληρώνουν εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς τους, ενώ στο 19% θα ανέρχεται η μείωση στην συνολική επιβάρυνση των επιχειρήσεων. Και έτσι καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών, έχοντας προσφέρει μέσα σε ένα χρόνο, με τις δύο μειώσεις που έγιναν αρχές του 2013 και αρχές του 2014, σημαντικές μειώσεις προκειμένου να βοηθήσουμε τους οικογενειακούς και επιχειρηματικούς προϋπολογισμούς, όσο είναι δυνατόν, σαν επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης του Δήμου Λαμίας. Επίσης, οι μειώσεις αυτές αναφέρονται σε όλο τον καλλικρατικό Δήμο και δεν εξαιρούν καμία κατηγορία καταναλωτών. Ο διευθυντής της ΔΕΙΑΛ, Γιάννης Θεοδωρακόπουλος, απαντά στα περί προεκλογικής κοινωνικής πολιτικής. Οι μειώσεις που έγιναν στηρίζονται πάνω σε μια μελέτη οικονομική και παράλληλα στηρίζονται πάνω σε σχετική νομοθεσία. Για παράδειγμα, επειδή η τιμολογιακή πολιτική έχει στόχευση ειδικά στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι αυτή η δυνατότητα πριν από τον Ιούνιο του 2012 δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει γιατί δεν ήταν θεσπισμένη νομοθετικά. Ο νόμος 4071 του 2012 που ήρθε σε μας τον Ιούνιο μήνα, περίπου τότε υπογράφει και δημοσιεύθηκε, έδωσε δυνατότητα για πρώτη φορά στα διοικητικά συμβούλια των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης αποχέτευσης σε όλη την Ελλάδα να θεσπίζουν κοινωνικό τιμολόγιο για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες των καταναλωτών. Εμείς αμέσως σε ένα εξάμηνο φέραμε στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Δημοτικό Συμβούλιο τις πρώτες μειώσεις που αφορούσαν τους μακροχρονίους ανέργους και στη συνέχεια το Μάιο του 2013 εντάχθηκαν στο ίδιο τιμολόγιο και οι τρίτεχνοι. Βεβαίως όλα αυτά γίνονται κάτω από μια λογική να υπάρξει βιώσιμη οικονομική διαχείριση της ΔΕΙΑΛ, οικονομική δηλαδή δυνατότητα να συνεχίσουμε χωρίς προβλήματα, χωρίς ελλείμματα και έτσι μετά από ένα χρόνο αναπτύξαμε και επεκτείναμε το κοινωνικό τιμολόγιο και στους χαμηλού εισοδήματος και στα άτομα με 67% αναπηρία και άνω από εκείνη νόσο γιατί όλοι όσοι είχαν αναπηρία ήδη εντάσσονταν σε ειδικό τιμολόγιο όπως και οι πολύτεκνοι. Άπαντες υποστηρίζουν ότι για τη Δυτική Βρετανία χάθηκε παντελώς μία τετραετία εξαιτίας των προβλημάτων της Δημοτικής Αρχής Αγράφων να προωθήσει ζητήματα της περιοχής. Υπάρχουν όμως και οι Ευρυτάνες που δραστηριοποιούνται στην Ευθιότιδα και καταλογίζουν πολιτικές σκοπιμότητες σε αυτούς που βγαίνουν και καταγγέλουν για τα μισά και ανολοκλήρωτα έργα. Το ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδας έκανε ένα οδηπορικό στη Δάφνη Βρετανίας και στις καταγγελίες του πρώην Προέδρου απαντά ένα συντοπίτης του ότι ευθύνεται και ο ίδιος ως πρώην Πρόεδρος του χωριού για τις αμαρτωλές μελέτες τις οποίες δρομολόγησε. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Για την χαμένη τετραετία στην Δυτική Βρετανία φταίνε νυν και πρώην, λένε οι κάτοικοι στη Δάφνη και συγκεκριμένα στο οδηπορικό του ΣΤΑΡ, στο οποίο κάτοικοι μεταξύ αυτών και ο πρώην πρόεδρος κατήγγειλε τη Δημοτική Αρχή Αγράφων και τον Δημήτρη Τάτσι για τα μισά έργα της αποχέτευσης και της ίδρυυσης και τους αγωγούς που δεν ενώθηκαν ποτέ, ο κύριος Θανάσης Κανδυλάρης που κατάγεται από τη Δάφνη και ζει στη Λαμία, απαντά ότι ο καταγγέλων σήμερα πρώην πρόεδρος του χωριού έχει τεράστιες ευθύνες ως κοινοτάρχης, γιατί παρέλαβε ένα προβληματικό έργο με 4 αγωγούς που δεν ενώθηκαν ποτέ.
να πηγαίνουν όπως βλέπετε στο ρέμα. Το βασικότερο, κινδυνεύει δημόσια υγεία. Πίνουν νερό, ζώα, ποτίζονται πιο κάτω, ναι, και κοντά, όπως είδατε κοντά, είναι το, βρίσκονται κατοικημένη περιοχή. Σπίτια, καφενεία, αρκετές φορές. Και γραπτά και προφορικά και σε κάθε συμβούλιο. Κάθε χρόνο το θέτω γραπτό στο τεχνικό πρόγραμμα. Όπως βλέπετε, ολοκληρώθηκε ο αγωγός, όπως σας είπα, 1,5 χιλιόμετρο, αλλά μη αποπληρωμής του εργολάβου, εμπειροτέχνου, δεν επιτρέπεται να περάσει την ιδιοκτησία του για να συνδεθούν, να συνδεθεί ο αγωγός. Ναι. Έχω διαφωνίες για τις δεξαμενές που έδειχνε ο πρόεδρος του χωριού μας. Μάλιστα. Οι δεξαμενές που ήταν ακριβώς πίσω του, που έχουν καταρρεύσει, έχουν γίνει το έτος 2008-2009. Ναι. Ακριβώς δίπλα στα 5 μέτρα υπάρχει μια δεξαμενή από το 1977, ναι, η οποία δεξαμενή σώζεται ακόμα. Ναι. Οι δεξαμενές οι καινούργιες που γίνανε το 2009 έχουν καταρρεύσει. Ο εργολάβος έχει πληρωθεί και δεν έχει αναλάβει κανένας ευθύνες. Και πρόεδρος στην προηγούμενη τετραετία ήταν ο ίδιος, ο κ. Μπλέτος. Μάλιστα. Με δήμαρχο τον κύριο Γεωργίου Νικόλαο. Και το έργο αυτό το έχουν παραλάβει κάποιοι. Τέλος πάντων θέλω να μάθουμε τι έχει γίνει, ποιος το έχει παραλάβει, ποιος έχει υπογράψει και πώς, τι έχει γίνει με αυτές τις δεξαμενές. Ναι. Και έχουν πάει 1,5 χιλιόμετρο πιο κάτω. Ναι. Φτιάξαν μια δεξαμενή στην άκρη του ποτάμι, στο ποταμό Μέρδοβα, η οποία δεν έχει μελέτη. Και έχουν φτιάξει ένα δίκτυο το 1,5 χιλιόμετρο και έχει πάει σε κάποιες ιδιοκτησίες το δίκτυο και το έχουν κολλήσει. Δεν αφήνουν οι ιδιοκτήτες να περάσουν να πάνε τα λύματα στη δεξαμενή την καινούργια, που λέει ο πρόεδρος. Ο διοκτήτης λέει δεν έχει πληρωθεί γι' αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, ο εργολάβος δεν έχει πληρωθεί. Ναι. Μελέτη δεν υπάρχει για το έργο. Ναι. Ούτε για τη δεξαμενή που έγινε στην άκρη στο ποτάμι, τα οποία λίματα θα πέφτουν μέσα στο ποτάμι, ναι, ούτε για το δίκτυο που θα πηγαίνει από τη μία δεξαμενή στην άλλη. Υπάρχει, ναι, μελέτη. Ναι. Και ο εργολάβος είναι απλήρωτος. Ναι. Θέλω να λάβει κάποιες τις ευθύνες του. Κύριε Καρδιλάρη, πρόεδρος... αυτό έγινε το 2008. Το έργο αυτό με τις δεξαμενές που σας έδειχνε ο πρόεδρος έχει γίνει το 2008-2009. Μάλιστα. Ήταν ο ίδιος πρόεδρος. Πέρασαν 4,5 χρόνια μέχρι σήμερα. Δεν έγινε 4,5... τίποτα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Μέσα στις 4,5 χρόνια αυτά. Και οι δεξαμενές καταρρεύσαν τον ίδιο χρόνο. Και υπάρχει δεξαμενή η ίδια. Από το 1977 έχουμε αποχέτευση στο χωριό μας. Ναι. Η οποία δεξαμενή σώζεται ακόμα. Και είναι στον ίδιο χώρο και δεν έχει καταρρεύσει. Αυτό θέλω να μας πείτε. Ήταν προβληματικό δηλαδή το έργο εξ αρχής. Εξ αρχής, ναι. Αλλά το έργο το έχουν παραλάβει κανονικά, ναι, ο μηχανικός έχει πληρωθεί από ό,τι γνωρίζω, όλα αυτά. Και εκείνη την προκειμένη περίοδο, ναι, είχαμε και αντιδήμαρχο από το χωριό μας. Ναι. Ο οποίος αντιδήμαρχος τυχαίνει να είναι και συνεργάτης με τον αδερφό του εργολάβου που κατασκεύαζε το έργο, τις δεξαμενές. Το δικό δίκτυο είναι σε κακή κατάσταση, γιατί ο εργολάβος που κατασκευάζει το υδραγωγείο, το εσωτερικό δίκτυο του χωριού μας, το έχει καταλήξει τον Νοέμβριο. Προφανώς ο άνθρωπος δεν είναι απλήρωτος και το έχει καταλήξει και έχει κάποιες λακκούδες από βροχές. Ναι. Όλοι οι χωριανοί έχουν δίκιο, εντάξει, πέφτουν μέσα στις λακκούδες, δεν είναι κατάσταση αυτή. Ναι. Πρέπει να πληρωθεί ο άνθρωπος να τελειώσει αυτό το δίκτυο το εσωτερικό. Είμαστε συνυποψήφοι με τον κύριο Μπλέτζο, εγώ είμαι στο δημοτικό ψηφοδέλτιο, με τον κύριο Τάτσι, ναι, αλλά δεν εκλέχτηκα λόγω που η μειοψηφία έβγαλε δύο συμβούλους στο πρώην Δήμο Βίγενης. Ναι. Και η πλειοψηφία έβγαλε έναν και ήταν ένας συνάδελφος. Μάλιστα. Πάντως, όπως και να έχει, όποιοι και να μπήκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, πιστεύετε ότι είναι μια χαμένη τετραετία για την Δυτική Βρετανία αυτή που πέρασε? Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Μια χαμένη τετραετία. Αλλά είδα το ρεπορτάζ θες. Ναι. Και έχω πρόβλημα με τις εξαμενές. Ποιος υπόγραψε τις εξαμενές? Αυτό. Μας καίει αυτό το πράγμα. Ναι. Και οι εξαμενές είναι 100 μέτρα, 50 μέτρα από το τελευταίο σπίτι είναι. Μάλιστα. Και οι δεξαμενές έχουν πέσει από την ίδια χρονιά και υπογράψαν και ο εργολάβος έχει πληρωθεί. Αυτό θέλω να μου πει κάποιος. Λέτε ότι πίσω από αυτό κρύβονται πολιτικές σκοπιμότητες. Ναι, έτσι ακριβώς. Βγαίνει τώρα 2-3 μήνες πριν τις εκλογές και μας λέει αυτά τα πράγματα. Ο οποίος είναι ξανά πρόεδρος και πάει τα ίδια πράγματα. Είμαστε συνηθισμένοι στη χώρα μας να ρίχνουμε ο ένας τον άλλον το μπαλάκι των ευθυνών. Το θέμα είναι ότι οι πολίτες στις επικείμενες δημοτικές εκλογές θα αποφασίσουν αυτοί τελικά σε ποιον ανήκαν οι ευθύνες. Να αλλάξουμε θέμα, αλλά θα παραμείνουμε στη Δάφνη Βρετανίας και θα πάμε στο δημοτικό σχολείο της, όπου εκεί βρίσκονται μόνο 3 μαθητές. Μαζί με το δάσκαλό τους είναι 4. Μπορεί να μην έχουν τα ωφέλη που έχουν οι μαθητές των μεγάλων πόλεων, αλλά νιώθουν στην κυριολεξία σαν στο σπίτι τους. Στην κάμερα του Star Κεντρικής Ελλάδας μίλησε ο δάσκαλος και ένας από τους μαθητές. Πάμε να δούμε το βίντεο.
Από μικρή στα δύσκολα, οι τρεις μαθητές του Δημοτικού Σχολείου της Δάφνης στη Δυτική Ευρυτανία που είναι σαν να είναι στο σπίτι τους, σαν μια οικογένεια, αυτοί οι τρεις με το δάσκαλο 4. Δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες που έχουν τα παιδιά της πόλης, λέει ο δάσκαλός τους. Ωστόσο όμως δεν χάνονται στο συνωστισμό των πολυπληθών τμήματων των μεγάλων πόλεων. Είμαι δάσκαλος, κατάγομαι από αυτά εδώ πάνω, από αυτόν εδώ τον τόπο εδώ πάνω, από το Καρπενήσι. Είναι σχετικά, εντάξει, είναι αποστάσεις, είναι διάφορες δυσκολίες, ειδικά το χειμώνα με τα χιόνια, υπάρχουν πολλά προβλήματα με τις μετακινήσεις τέλος πάντων. Πόσα παιδιά είναι? Τρία παιδάκια είναι. Και φαντάζομαι τα πράγματα είναι οικογενειακά, σε γενικές γραμμές, έτσι γίνεται, με τρία παιδιά δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, είναι πιο, οι σχέσεις μεταξύ δασκάλου και μαθητών είναι πιο κοντινές, πιο ζεστές. Πάντως είδαμε ότι δεν δικαιείται με το σχολείο, παρόλο που είναι σε χωριό. Διαθέτει, αλλά εντάξει, είναι μακριά από την κεντρική γραμμή τέλος πάντων και είναι πάρα πολύ αργό. Σίγουρα, εντάξει, δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες που έχουν τα παιδιά μέσα σε μια μεγάλη πόλη, αλλά από την άλλη πάλι, ειδικά όταν ο αριθμός των μαθητών είναι πάρα πολύ μικρός, καμιά φορά είναι και λειτουργεί υπέρ τους. Μπορεί να γίνουν πολύ πιο τα μαθήματα πιο αναλυτικά, πιο καλά τέλος πάντων, από ότι σε μια μεγάλη τάξη με 25 παιδιά. Σίγουρα, εντάξει. Αν και υπάρχει κάποιο κατάλημα η κοινότητα για το δάσκαλο, εντάξει, αυτό είναι ένα καλό της κοινότητας εδώ στη Δάφνη. Για πες μας Γιώργο, πώς τα περνάς εδώ στο χωριό? Μια χαρά. Πόσα παιδάκια είστε? Είμαστε λίγα βαγατόμα. Τρία. Με το σχολείο πώς θα πάμε? Μια χαρά. Εδώ τι κάνετε το χειμώνα όταν έχει χιόνι, πού παίζετε, πού μαζεύετε? Σε ένα σπίτι και παίζουμε εκεί το τραπέζια. Α, παίζετε επί τραπέζια. Γενικά? Γενικά όταν έχει καλό καιρό πηγαίνουμε έτσι και παίζουμε κρυφτό, κυνηγητό και τα νατάλλο κλπ. Πριν προχωρήσουμε στο επόμενό μας θέμα, να σας πω ότι σήμερα αναμενόταν να εκδικαστεί το αίτημα για την αναστολή της ποινής της Βίκη Σταμάτη, της συζύγου του πρώην Υπουργού Αμήνης Άκη Τσοχατζόπουλου. Αναβλήθηκε λοιπόν ξανά η εκδίκαση, καθώς το δικαστήριο τάχθηκε με την πρόταση του εισαγγελέα να καθαρογραφεί πρώτα η δικαστική απόφαση του Οκτωβρίου και μετά να κριθεί το αίτημα. Η δικάσιμος θα οριστεί εκ νέου μετά το πέρας της τυπικής διαδικασίας. Να σας πω εδώ πέρα ότι η σύζυγος του Άκη Τσοχατζόπουλου εκτείει ποινή κάθριξης 12 ετών με βάση την απόφαση του Τριμελού Εφετείου Κακουργημάτων τον Οκτώβριο και επιδιώκει την αναστολή με κύριο επιχείρημα την κλονισμένη ψυχική υγεία της και την ύπαρξη του ανήλικου παιδιού της. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε πότε θα οριστεί η ημερομηνία για την εκδίκαση του αιτήματός της και οι εξελίξεις θα τις δείτε εδώ πέρα, στο zoogla.gr. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα τη ροή της εκπομπής μας και να δούμε μετά το σκάνδαλο με το λαθρεμπόριο καυσίμων, αποφάσισε η κυβέρνηση να τοποθετηθούν στα πρατήρια καυσίμων συστήματα εισρωών νεκρών. Ωστόσο, οι ίδιοι πρατηριούχοι δηλώνουν ότι κάτι τέτοιο δεν εμποδίζει το λαθρεμπόριο καυσίμων. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Έτοιμη είναι η βενζινοπόλεως του νομού Λάρισας για την ηλεκτρονική σύνδεση του συστήματος εισρώων νεκρών με τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων. Εάν δεν προχωρήσουν στη σύνδεση, απειλούνται με πρόστιμα ύψους 100.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας. Από σήμερα το βράδυ θα βγάλουμε ισοζύγιο όλα τα πρατήρια του νομού Λάρισας. Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί και οι άλλοι νομοί Μαγνησίας, Ηρακλείου, Ανίων, Αχαΐας και Ηρακλείου. Ενώ η υπόλοιπη Ελλάδα θα ενταχθεί τέλη Σεπτεμβρίου. Καμία παράταση δεν έχει δοθεί. Αυτό που βλέπουν και ακούνε οι συνάδελφοι στις τηλεοράσεις είναι για τους ελέγχους. Οι έλεγχοι θα βγουν λίγο αργότερα, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι σαφώς θα ζητήσουν ισοζύγια από σήμερα το βράδυ. Από εκεί και πέρα η ελληνική νομοθεσία έχει προνοήσει μόνο για τα πρατήρια.
δεν πρόκειται να παταχτεί το λαθρεμπόριο, γιατί θα ένα μόνο κομμάτι ελέγχεται πλέον το πρατήριο. Το σύστημα παραμένει διάτρητο, αφού ο έλεγχος και η εγκατάσταση του συστήματος ισχυρών νεκρών δεν επεκτείνεται στα διηλυστήρια, επαναλαμβάνει για μία ακόμη φορά η πρόεδρος των βενζινοπολών. Τα συμφέροντα που κρύβονται είναι πολλά, τονίζει η κυρία Παπαδοπούλου, και ελάχιστα έχουν γίνει γνωστά για την έκταση του λαθρεμπορίου παρά τις πρόσφατες αποκαλύψεις, υποστηρίζει. Προσωπική μου άποψη είναι ότι έπρεπε να ξεκινήσει από τα δηληστήρια. Επομένως δεν θα μπορούσε να φύγει τίποτα που να είναι αδασμολόγητο, αφορολόγητο, ναυτιλιακό, το οποίο δεν θα κατέληγε με τους νόμους, φόρους και δασμούς στον Έλληνα πολίτη. Από εκεί και πέρα, από ό,τι καταλαβαίνετε, κρύβονται πολλά συμφέροντα από πίσω, πάρα πολλά συμφέροντα. Οι εξαγγελίες είτε πολιτικών είτε υπουργών γίνονται κατά καιρούς εδώ και πολλά χρόνια, όμως κανένας δεν βάζει το μαχαίρι στο κόκαλο, καμία κυβέρνηση δεν το έχει βάλει. Η επίθεση που κάνουμε σαν κλάδος είναι ότι ενώ εμείς θα γλιτώσουμε από τη ρετσινιά του λαθρέμπορα πλέον, γιατί δεν θα μπορεί κάποιος να πει ότι το λαθρέμπορο το κάνουν τα πρατήρια, σαφώς από ό,τι καταλαβαίνετε θα γίνεται πάλι, αλλά θα γίνεται με πιο γρήγορους ρυθμούς και με άλλες προοπτικές. Σεισμογενής περιοχή η χώρα μας, σεισμογενής χώρα μάλλον η Ελλάδα, με συγχωρείτε, και τις τελευταίες εβδομάδες πολλές περιοχές έχουν πληγεί από σεισμικές δονήσεις, όπως η Κεφαλονιά, η οποία έχει πληγεί ιδιαίτερα. Τώρα, τα πανεπιστήμια της χώρας μας μαζί με τους φορείς, με διάφορους φορείς, αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν αντισεισμικούς ελέγχους στα λιμάνια, όπως στην περίπτωση του Βόλου. Περισσότερες πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Στο μικροσκόπιο πανεπιστημιακών στελεχών από το Βόλο, τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα μπαίνουν οι λιμενικές υποδομές των εν λόγω περιοχών προκειμένου να διαπιστωθούν οι αντοχές σε περίπτωση ενός ισχυρού χτυπήματος του εγκέλαδου. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Θεσσαλία, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έχουν ξεκινήσει έρευνα για τη σεισμική αντοχή των λιμανιών που στην περίπτωση του Βόλου διαθέτουν υποδομές 50 και 60 ετών, χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το επίπεδο συντήρησης και παρεμβάσεων. Η έρευνα αυτή που γίνεται σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχει σαν σκοπό την ανάπτυξη προχωρημένων μεθόδων ανάλυσης που θα είναι αξιόπιστες για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς λιμανιών στη περίπτωση ισχυρής σεισμικής δόνησης. Δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Θα πρέπει να μελετήσουμε με λεπτομέρεια τη συμπεριφορά των διαφόρων εγκαταστάσεων του λιμανιού και μετά να βγάλουμε τα συμπεράσματα. Αυτό που σίγουρα πρέπει να κάνουμε είναι μια αναλυτική μελέτη. Λαμβάνοντας υπόψη τις βιβλικές καταστροφές που προκάλεσε στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Κόμπε της Ιαπωνίας ο σεισμός εντάσεως 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ το 1995, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επιδιώκει μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα να διαπιστώσει την κατάσταση των κρυπηδωμάτων, των τείχων βύθισης και αντιστήριξης, καθώς και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο λιμάνι του Βόλου. Στο πρώτο μέρος αναπτύσσονται οι μέθοδοι ώστε να είναι αξιόπιστες. Είναι κάτι που παίρνει χρόνο γιατί θέλει σημαντική επιβεβαίωση και στο εργαστήριο, αλλά και με πραγματικά ιστορικά περιστατικά, και υπάρχουν τέτοια περιστατικά όπως είναι ο σεισμός του Κόμπε. Και στο δεύτερο στάδιο είναι η εξέταση των ελληνικών λιμανιών που προανέφερα, ούτως ώστε να δούμε πιθανά επίπεδα βλάβης και τις αντίστοιχες πιθανότητες τα λιμάνια να έχουν κάποια βλάβη. Από όταν ξεκίνησε η κρίση στη χώρα μας, έχουμε δει πολλές κοινωνικές δομές να αναπτύσσονται, όπως είναι τα κοινωνικά παντοπολία, τα κοινωνικά φαρμακεία, τα κοινωνικά ιατρεία και οι δημοτικοί λαχανόκηποι. Σε πλήρη λειτουργία, λοιπόν, βρίσκεται και το κοινωνικό παντοπολίο και ιατρείο φαρμακείο της Ιεράς Μητρόπολης στην Ορεστιάδα, με στόχο την ανακούφιση των πληγέντων από την οικονομική κρίση. Οι υπηρεσίες στεγάζονται στο Μορφωτικό και Κοινωνικό Ίδρυμα της Ιεράς Μητρόπολης, όπου καθημερινά προσέρχονται θελοντές προκειμένου να βοηθήσουν στη λειτουργία αυτών των κοινωνικών δομών. Ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσία των γιατρών εθελοντών στο κοινωνικό ιατρείο και φαρμακείο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που είναι από την τηλεόραση της Θράκης.
Εδώ και περίπου ένα χρόνο η Ιερά Μητρόπολη Δημοτήχου Οριστιάδας και Σουφλίου ξεκίνησε τη λειτουργία κοινωνικού παντοπολίου για την κάλυψη και ανακούφιση των αναγκών των αναξιοπαθούντων του Βορείου Εύρου σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Το κοινωνικό παντοπολίο στεγάζεται σε χώρους του Μορφωτικού και Κοινωνικού Ιδρύματος της Μητρόπολης στην Οριστιάδα. Στα πλαίσια της φιλάδελφης διακονίας της Ιερά Μητρόπολη Δημοτήχου Οριστιάδος και Σουφλίου, πριν ακόμα ξεσπάσει έτσι όλη αυτή η κρίση, προσπάθησε να ανακουφίσει τον ανθρώπινο πόνο, ιδιαίτερα δε σε αυτές τις δυσκολίες που όλοι τώρα περνάμε. Ιδρύσαμε λοιπόν και συστήσαμε με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κυρίου Δαμασκηνού, εδώ στην Οριστιάδα, το πρώτο κοινωνικό παντοπολείο, από το οποίο έχουν δικαίωμα να πάρουν τρόφιμα, να δώσουμε τρόφιμα άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγάλη ανάγκη. Βέβαια ήταν μια προσπάθεια την οποία είχαμε ξεκινήσει εμείς με την Τράπεζα Αγάπης του Ιερού Ναού, επεκτάθηκε όμως σε όλο το Δήμο Οριστιάδος. Στους ίδιους χώρους λειτουργεί και το κοινωνικό ιατρείο και φαρμακείο, το οποίο καλείται να βοηθήσει τον μεγάλο αριθμό ανασφάλιστων και των οικογενειών τους σε στοιχειώδεις παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Αξιοσημείωτη είναι η ανταπόκριση των γιατρών και των εθελοντών να βοηθήσουν στην εξυπηρέτηση των πολιτών και των ασθενών στο κοινωνικό ιατρείο και φαρμακείο. Όσον αφορά το κοινωνικό ιατρείο και φαρμακείο, ήδη μόλις τώρα με πληροφόρησαν ότι έχουμε το ευχάριστο γεγονός ότι πολλοί γιατροί είναι αυτοί που ζητάνε να συμμετέχουν και αυτοί με νέες ειδικότητες. Ήδη έχουμε παθολόγους, έχουμε παιδίατρο, έχουμε ανθρώπους που έρχονται και βοηθάνε προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά βέβαια και ασθενείς οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι, μικρά παιδιά, οι οποίοι προστρέχουν σε αυτήν την υπηρεσία της Μητροπόλεως προκειμένου είτε να γράψουν φάρμακα, είτε να εξεταστούν, είτε για οποιοδήποτε άλλο θέμα ιατρικό τους απασχολεί. Πέρα από το κοινωνικό παντοπολείο και ιατρείο φαρμακείο, η Ιερά Μητρόπολη λειτουργεί με στόχο να μην στερηθεί κανείς στο φαγητό, συσίδιο και Τράπεζα Αγάπης, από την οποία μοιράζονται καθημερινά 60 με 70 μερίδες για αντίστοιχους ωφελούμενους, με διάθεση εθελοντικής και ανιδιοτελούς προσφοράς στους πραγματικά πληγέντες από την οικονομική κρίση. Στο Μορφωτικό και Κοινωνικό Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως λειτουργεί, όπως προείπα, και η Τράπεζα Αγάπης, όπου είναι το καθημερινό συσίτιο, στο οποίο δίνουμε 60-70 μερίδες φαγητού καθημερινά, και καταλαβαίνετε ότι είναι ένας χώρος που θα λέγαμε ότι εδώ όσο μπορούμε αναπαύουμε ή ξεκουράζουμε αυτόν τον ανθρώπινο πόνο. Αυτό το οποίο σαν σύνθημα έχει και ο Μητροπολίτης και δίνει σε όλους εμάς είναι τουλάχιστον να μην πεινάει κανείς στο Βόρειο Εύρο. Προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε αυτό, αν και καταλαβαίνετε ότι και οι δικές μας δυνάμεις είναι μικρές, παρά τα αυτό όμως. Πρώτα απ' όλα η ευλογία του Θεού και από εκεί και πέρα οι άνθρωποι, οι ευσεβείς χριστιανοί φροντίζουν όντως προς το παρόν να μην λείψει από κανέναν τουλάχιστον το φαγητό ή η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Κοινωνικές δομές σαν αυτές της Εκκλησίας πραγματοποιούνται και από τις διάφορες ΜΚΟ σε συνεργασία με τους Δήμους σε όλη την Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι όποιος είναι ενταγμένος στο κοινωνικό παντοπολείο της Εκκλησίας, για παράδειγμα, δεν μπορεί να είναι ενταγμένος και στο κοινωνικό παντοπολείο ή κοινωνικό φαρμακείο μιας ΜΚΟ. Συνεχίζουμε τώρα, αλλά θα παραμείνουμε στην Θράκη και να σας πω για διάφορα προγράμματα κατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και επαγγελματίες που διοργανώνει το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου σε διάφορες πόλεις της Θράκης. Ειδικότερα στην Αλεξανδρούπολη, ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν τις σχετικές πληροφορίες πρέπει να απευθύνονται στο γραφείο του Εμπορικού Συλλόγου που στεγάζεται στο Επιμελητήριο Εύρου. Περισσότερες πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Για αυτοαπασχολούμενους, εργαζομένους και επαγγελματίες που απασχολούν μέχρι και 3 άτομα προσωπικό θα λειτουργήσουν σύντομα σε όλη τη χώρα με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. Αντικείμενο των προγραμμάτων αυτών είναι μια ευρεία θεματολογία
όπως έξοδος από την κρίση, γενική οικονομική εκπαίδευση, ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στον χώρο εργασίας και ούτω καθεξής, με το κάθε πρόγραμμα να έχει συνολική διάρκεια 40 ωρών. Στο Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών μαζί με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου έχουν προγραμματίσει προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της δράσης, πρόγραμμα κατάρτισης και επανακατάρτισης. Αυτό αφορά όλους τους αυτοαπασχολούμενους, επαγγελματίες οι οποίοι απασχολούν μέχρι και 3 άτομα προσωπικό, καθώς και όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται στις επιχειρήσεις. Η θεματολογία των προγραμμάτων είναι μεγάλη και με πληθώρα αντικειμένων, που αφορά παραδείγματος χάρη έξοδο από την κρίση, τεχνικές παρεμβάσεις στην λειτουργία μικρών επιχειρήσεων, πράσινη επιχειρηματικότητα, γενική οικονομική εκπαίδευση. Και γενικά είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Καλό είναι να παρακολουθήσουν όσοι έχουν το χρόνο, να παροτρύνουν το προσωπικό τους, να πάνε να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια αυτά. Γενικά να ενημερώσω πως το κάθε πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 40 ώρες και ότι οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται για κάθε ώρα 5 ευρώ ανά ώρα μεικτά επιδότηση. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινήσεις και για την κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής πρέπει να απευθυνθούν έγκαιρα στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης είτε να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 25510-28880. Δικαιολογητικά, καθώς και το τι πληροφορίες μπορεί να πάρει κανείς, όλοι οι συνάδελφοι θα μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου που βρίσκονται στο επιμελητήριο στον 4ο όροφο ή τηλεφωνικά στη γραμματεία στο 25510-28880. Υπάρχει μια κινητικότητα, θα γίνουν τμήματα των 25 ατόμων, γι' αυτό θέλουμε εγκαίρως ο κόσμος να πάει να ενημερωθεί για το πρόγραμμα το συγκεκριμένο, να δηλώσει τη συμμετοχή τους και να βγουν μετά τα προγράμματα το πότε θα γίνουν τα σεμινάρια. Πώς θα σας φαινόταν αν σας έλεγα ότι στην Ελλάδα του 2014 αναμένονται προσλήψεις? Και όμως δεν είναι αστείο και ξεκινούν οι προσλήψεις στα εργοτάξια της Ιωνίας και της Ολυμπίας Οδού και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τις μεγαλύτερες ανάγκες σε έμψυχο δυναμικό εμφανίζουν οι αυτοκινητόδρομοι της Νέας Οδού, του αυτοκινητόδρομου Ε65 και της Ολυμπίας Οδού. Τρία έργα, των οποίων το ποσοστό αποπεράτωσης διαμορφώνεται σε επίπεδα χαμηλότερα του 35%. Στην κάμερα του Αχελλώς TV μίλησε ο Υπουργός Υποδομών Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ας περάσουμε να δούμε το βίντεο. Κατά μήκος των εθνικών οδών, προσλαμβάνοντας προσωπικό, αναπτύσσουν τα εργοτάξιά τους οι κοινοπραξίες που ελέγχουν τα μεγάλα οδικά έργα παραχώρησης στους άξονες Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα και Αντίριο Ιωάννινα. Όπως έχει αναφέρει ο Υπουργός Υποδομών Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μέχρι το 2015 θα δημιουργηθούν 20.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας και από το 2016, οπότε τα έργα εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί, θα απασχολούνται περίπου 1.700 άτομα. Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, εργοδηγοί, οδηγοί, χειριστές, τεχνίτες, ηλεκτρολόγοι, εργάτες, υπεργολάβοι, βοηθοί τοπογράφοι, γιατροί αλλά και διοικητικό προσωπικό αποτελούν τις ειδικότητες με τον μεγαλύτερο βαθμό απορρόφησης στα οδικά έργα. Η Ιόνια είναι ένα τεράστιο έργο, όπου μέχρι τέλος του χρόνου θα εργάζονται 4.000 άνθρωποι, 4.000 συμπολίτες μας. Είναι ένα έργο στο οποίο θα απασχοληθούν πάνω από 500 επιχειρήσεις γύρω από το έργο, από τα καύσιμα και μια σειρά υλικά που χρειάζονται μέχρι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των επιχειρήσεων και πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία μεγάλα έργα αφενός με να βοηθήσουν την τοπική οικονομία. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν να τονωθεί η τοπική οικονομία, η περιφερειακή οικονομία, να δοθεί μια νέα διάσταση στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Η περιοχή αυτή έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης του πρωτογενούς και του μεταποιητικού τομέα. Ήδη γίνονται πολύ μεγάλα βήματα προς την κατεύθυνση της Δυτικής Ελλάδας και οι νέες υποδομές θα βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τις μεγαλύτερες ανάγκες σε έμψυχο δυναμικό εμφανίζουν οι αυτοκινητόδρομοι της Νέας Οδού, το αυτοκινητόδρομο Ε65 και της Ολυμπίας Οδού. Τρία έργα των οποίων το ποσοστό αποπεράτωσης διαμορφώνεται σε επίπεδα χαμηλότερα του 35%. Συγκεκριμένα τα έργα έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό της τάξης του 35% στον άξονα Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα. Πρόκειται για την Ολυμπία Οδός. Το τμήμα Αντίριος Ιωάννινα έχει αποπερατωθεί σε ποσοστό περίπου 17%, ενώ στο τμήμα Πάθη από τη μεταμόρφωση έως Σκάρφια, οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ως επιτοπλίστων ολοκληρωθεί.
20.000 νέες θέσεις εργασίας λοιπόν μέχρι το 2016, οπότε όσοι πιστοί προσέλθετε. Πάμε τώρα στο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, το οποίο επανέρχεται και θα είναι του ύψους των 150 ευρώ έπειτα από απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, η οποία έχει πάρει το δρόμο της δημοσιοποίησης στο ΦΕΚ. Μεταξύ αυτών που θα λάβουν το επίδομα είναι και τα σώματα ασφαλείας, τους οποίους βλέπαμε τις προηγούμενες εβδομάδες να έχουν και αυτοί τις δικές τους κινητοποιήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Στην επαναφορά του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας προχώρησε η κυβέρνηση, καθώς με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα ενεργοποιείται εκ νέου η διάταξη νόμου που είχε συμπεριληφθεί σε ΦΕΚ στις 11 Φεβρουαρίου και δίνει ανάσα έως 150 ευρώ το μήνα. Μεταξύ αυτών που θα λαμβάνουν το επίδομα επικινδυνότητας και ανθυγιεινής εργασίας είναι και τα σώματα ασφαλείας. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρανίας Δημήτρης Δρούσης τονίζει πως είναι δίκαιο αίτημα και να δοθεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπρεπή διαβίωση του αστυνομικού. Δεν είναι επικίνδυνο το επάγγελμα του αστυνομικού. Και άλλες κατηγορίες υπαλλήλων βεβαίως, αλλά εμείς που έχουμε 126 νεκρούς στα τόσα χρόνια, χιλιάδες τραυματίες και πόσους δεκάδες ανάπηρους. Αυτό δεν είναι δίκαιο το αίτημα. Βεβαίως. Πρέπει να δοθεί και πρέπει να δοθεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπρεπή διαβίωση των στελεχών. Στην τελευταία μάλιστα συνάντηση, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Δένδιας, που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, τόνισε: «Είμαι ευγνώμων στους άνδρες και στις γυναίκες των σωμάτων ασφαλείας, γιατί με δυσάρεστες συνθήκες κάνουν μια τεράστια προσπάθεια. Η αστυνομία χρειάζεται ενίσχυση τόσο στο ηθικό όσο και στους μισθούς. Έχουμε το μεταναστευτικό, έχουμε εγκληματικότητα, έχουμε τρομοκρατία, έχουμε απ' όλα. Κάνουμε μια προσπάθεια να βρούμε πόρους βραχυπρόθεσμα ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε λίγο, να δώσουμε την αίσθηση ότι η κοινωνία αντιλαμβάνεται το έργο και βοηθάει. Πρέπει να ανακάμψει συνολικά όμως η οικονομία». Ώρα να βγούμε εκτός συνόρων και να πάμε στην Ουκρανία, που ταλανίζει έτσι την παγκόσμια κοινότητα πάρα πολύ έντονα τις τελευταίες εβδομάδες. Κλιμακώνεται λοιπόν επικίνδυνα η ένταση στην Κρυμαία μετά τον αποκλεισμό των στενών του Κέρτς από ρώσικα πολεμικά πλοία. Λόγω αυτής της κλιμάκωσης και της έντασης, οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 10%. Η Ρωσία κατέχει το 20% των παγκοσμίων αποθεμάτων και η προηγούμενη κρίση με την Ουκρανία είχε διαταράξει τις οικονομίες πολλών κρατών μελών με το κλείσιμο σχολείων, νοσοκομείων, ακόμα και βιομηχανιών. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 10% τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας της κλιμακούμενης έντασης στην Κρυμαία. Η Ρωσία κατέχει το 20% των παγκοσμίων αποθεμάτων και η προηγούμενη κρίση με την Ουκρανία είχε διαταράξει τις οικονομίες πολλών κρατών μελών με το κλείσιμο σχολείων, νοσοκομείων και βιομηχανιών. Προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Για την ώρα η κατάσταση όσον αφορά το φυσικό αέριο στα κράτη-μέλη είναι καλή. Η προμήθεια για τη βιομηχανία και τα νοικοκυριά διατηρείται. Οι αποθηκευτικές μας δυνατότητες είναι πλήρεις. Εδώ και ένα χρόνο δήλωσε αρμόδιος Επίτροπος Ενέργειας Γκίντερ Έτιγκερ. Το 34% των εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται από τη Ρωσία μέσω ουκρανικών αγωγών με κόστος περίπου 26 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. 6 κράτη-μέλη εξαρτώνται κατά 100% από το ρωσικό αέριο, ενώ η Ελλάδα σχεδόν κατά 55%. Ο Άρνο Μπέρεντς από το Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής εμφανίστηκε καθησυχαστικός. Το 80% των ρωσικών εξαγωγών φυσικού αερίου πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη πλευρά, οι Ρώσοι δεν έχουν πολλές άλλες εναλλακτικές για να εξάγουν το αέριό τους. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Αγορά και συγκεκριμένα η αγορά αερίου είναι πολύ πιο ολοκληρωμένη από πριν. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάποιον κίνδυνο για τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, ο Επίτροπος δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να βοηθήσει την Ουκρανία να αποπληρώσει το ενεργειακό της χρέος προς τη Ρωσία, το οποίο αγγίζει σχεδόν τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Και από την Ουκρανία θα πάμε στη Βενεζουέλα, όπου και εκεί η κατάσταση θυμίζει εμφύλιο πόλεμο. Σφοδρές συγκρούσεις λοιπόν μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σημειώνονται στους δρόμους του Καράκα στη Βενεζουέλα. Πάμε να δούμε το βίντεο που ακολουθεί και επιστρέφουμε. Σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σημειώθηκαν στους δρόμους του Καράκα στη Βενεζουέλα. Εκατοντάδες αντιπολιτευόμενοι που διαμαρτύρονται για την οικονομική ανέχεια, την έλλειψη βασικών ειδών πρώτης ανάγκης και την αυξημένη εγκληματικότητα ζήτησαν την παραίτηση της κυβέρνησης Μαδούρο.
Οι διαδηλωτές που πέταξαν πέτρες κατά των αστυνομικών προσπάθησαν να αποκλείσουν κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, ήρθαν όμως αντιμέτωποι με τα δακρυγόνα των ανδρών της Εθνικής Φρουράς. Δρυμία κριτική στο Μαδούρο άσκησε και ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Λεοπόλδο Λόπεζ, ο οποίος κρατείται στις φυλακές από τις 18 Φεβρουαρίου με την κατηγορία ότι υποκινεί τις διαδηλώσεις. Ο Μαδούρο υποστηρίζει ότι πίσω από τις κοινωνικές αναταραχές βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επεργάζονται σχέδιο για την απόπειρα ανατροπής του ιδίου από την εξουσία. Και κάπου εδώ η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ευχάριστες ή δυσάρεστες, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Όταν η επικαιρότητα τρέχει, εμείς εδώ την ακολουθούμε. Μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις εξελίξεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο από το zoogla.gr όλο το 24ωρο και φυσικά πολλά θέματα lifestyle από το govastileto.gr. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, 2 η ώρα, εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Από εμένα και τον Ανέστη να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.